Φιλέστατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κύριε Διοικητά, άμα μιλάς μετά τον Υπουργό και έχεις διαπιστώσει ότι έχεις γράψει ακριβώς τα ίδια με αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός, υποχρεούσε να αναπροσαρμόσεις λίγο τις σκέψεις σου. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω εκφράζοντάς σας πραγματικά τη βαθιά μου χαρά και ικανοποίηση την οποία αισθάνθηκα όταν μπήκαμε στο καινούργιο κτίριο της ΑΔΕ και σκεφτόμουν ότι με έναν τρόπο αυτό το υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον, φιλικό προς τους εργαζόμενους κτίριο είναι και ο καθρέφτης της σημαντικής πρόοδου που η ΑΔΕ έχει επιτελέσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Από τότε που ιδρύθηκε σε εξαιρετικά δύσκολες και σκληρές συνθήκες, μέχρι σήμερα έχει καταφέρει πράγματι ανεξάρτητη αρχή να κατοχυρώσει τον ρόλο της, να εξυγχρονιστεί, να αλλάξει την εικόνα την οποία είχε στην συνείδηση των πολιτών. Η μετακίνηση σε ένα καινούριο κτίριο δεν έχει κατά την άποψή μου μόνο σκοπό την εξοικονόμηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να σημαίνει, κύριε Υφυπουργέ, τον οικονομικό υπεύθυνο επί του Γενικού Λογιστηρίου ότι τα ζητήματα της εξοικονόμησης δεν είναι πολύ σημαντικά, ούτε να αποτυπώσει μόνο το νέο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός σύγχρονου κτηρίου, κάτι το οποίο θα αποτελεί από δέκα στο εξής το κανόνα. Έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας, με τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο βιώνουν ένα σύγχρονο εργασιακό χώρο ως παράγοντα βελτίωσης της παραγωγικότητας. Μέχρι και οι πίνακες του οποίου είδα, με πολύ ευγενική παραχώρηση της σχολής καλών, ανώτης σχολής καλών τεχνών, αυτό ακριβώς υποδεικνύει. Οι παραγωγικοί εργαζόμενοι έρχονται και τέμνονται με τις πολύ σημαντικές καινοτομίες τις οποίες έχει υλοποιήσει η ΑΔΕ τα τελευταία χρόνια, για τις οποίες μίλησε ο κύριος Διοικητής, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της και στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, βιώνει την επαφή του με τις φορολογικές αρχές. Πολύ μεγάλη επανάσταση της ψηφιοποίησης του κράτους, προφανώς έχει και πλήρη αντανάκλαση στα πολύ ψηλά ποσοστά επικοινωνίας που γίνονται πια με ψηφιακό τρόπο. Και εκεί που χρειάζεται η φυσική επαφή, οι όποιες δυσκολίες από την πρόσφατη αναδιοργάνωση, είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε η εικόνα της ΑΔΕ συνολικά να είναι μια εικόνα μιας υπηρεσίας η οποία επί της αρχής αντιμετωπίζει τον πολίτη φιλικά, με ευγένεια, με ευπρέπεια και με τον απαραίτητο επαγγελματισμό, όποτε αυτός χρειάζεται να έρθει σε φυσική επαφή με τις φορολογικές αρχές. Και πράγματι, κύριε Υπουργέ, αν δεν είχαμε κάνει αυτήν την πολύ μεγάλη πρόοδο στον τρόπο λειτουργίας της ΑΔΕ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υπηρετήσει με συνέπεια και την κεντρική μας επιλογή, από τότε που μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, να προχωράμε σε σταδιακές αλλά δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις των φόρων. Διότι τα αυξημένα έσοδα σε μια οικονομία μπορούν να προέρθουν είτε από την ίδια την ανάπτυξη, από την αύξηση του ΑΕΠ, και η χώρα μας σήμερα είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, είτε από την μείωση της φοροδιαφυγής, μιας πρακτικής την οποία πολλές φορές έχουμε στυλιτεύσει και με την οποία βρισκόμαστε σε διαρκή πόλεμο. Και όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, όσο περιορίζεται το κενό στον ΦΠΑ, όσο καταφέρνεται και εξεχνιάζεται μεγάλες φορολογικές ή τελωνιακές απάτες που απαιτούν μια ειδική εξειδίκευση, τόσο θα προσθέτεται παραπάνω έσοδα στα ταμεία του κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μείωση των φόρων, κάτι το οποίο έχουμε πρόθεση να κάνουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον της κυβερνητικής μας θητείας το 2027. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται στην ΑΔΕ με την στήριξη των χιλιάδων υπαλλήλων έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία συνολικά για την πορεία της εθνικής οικονομίας και συνολικά προφανώς για την πορεία των εσόδων του κράτους. Γι' αυτό και θέλω να γνωρίζετε ότι, κύριε Διοικητά και αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι
και στελέχη της ΑΔΕ ότι αυτός ο μετασχηματισμός τον οποίο έχετε δρομολογήσει έχει την πλήρη προσωπική μου στήριξη. Και προσωπικά πιστεύω πολύ στην χρήση των νέων εργαλείων της τεχνολογίας, ειδικά των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, όχι ως υποκατάστατα, προσέξτε, της ανθρώπινης εργασίας, αλλά ως συμπληρώματα που θα καταστήσουν τους εργαζόμενους πιο παραγωγικούς. Θα μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ πιο στοχευμένους ελέγχους, που θα μας επιτρέπουν σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, τα οποία εκ πρώτης όψης μπορεί να μην βγάζουν πολύ μεγάλο νόημα, να εντοπίζουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά για το ψηφιακό μέλλον της ΑΔΕ και για το πώς όλη αυτή η προσπάθεια μπορεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, να στηρίξει τα δημόσια έσοδα και να οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις φόρων. Όμως τα δείγματα γραφής τα οποία ήδη έχουν δοθεί είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να θυμίσω ότι όταν κάποτε σχεδιάζαμε το My Data ή την σύνδεση των ταπιακών μηχανών με τα POS, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λέγανε «Μα αυτά μας τα λέγατε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν τα κάνατε». Να αποδείξαμε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται και με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και τα πολλά ακόμα τα οποία σχεδιάζουμε ως προς τον πλήρη ψηφιακό εξυγχρονισμό της ΑΔΕ, που όπως είπε και ο διοικητής, είναι πια μια υπηρεσία που δεν νομίζω ότι έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες φορολογικές αρχές άλλων προηγουμένων κρατών. Κλείνω λοιπόν ευχόμενος και πάλι καλορίζικο στο καινούργιο κτίριο, να είναι ένας χώρος ευχάριστος, παραγωγικός. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είδα ότι έχετε και παιδικό σταθμό, μια καινοτομία την οποία βλέπετε ότι το δημόσιο έχει εισάγει πολύ πριν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και να βοηθήσει αυτή η συγκέντρωση ενός μεγάλου τμήματος του προσωπικού της ΑΔΕ στο να εργάζεστε σε ακόμα καλύτερες συνθήκες εργασίας για το καλό όλων. Διότι όσο καλύτερα πηγαίνετε εσείς, τόσο καλύτερα πηγαίνει συνολικά και η ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτό το εξαιρετικό σύστημα.